Λοιπόν, συλλέχθηκαν πάρα πολλές ιδέες από νέους ανθρώπους για την Ευρώπη. Για την ιδανική Ευρώπη, τέλος πάντων. Για την Ευρώπη του αύριο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Νέους για την Ευρώπη που οραματίζονται στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, το πρόγραμμα 25% έφτασε στο τέλος του με μια καταληκτική σειρά εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες. Έτσι ανάμεικτα τα συναισθήματα, διότι μετά από 1,5 χρόνο που έτρεχε το πρόγραμμα, επιτέλους καταφέραμε να έχουμε διαζώσει συνάντηση με όλους τους εταίρους, τα 5 εθνικά συμβούλια νεολαίας που συμμετείχαν και τις 5 διεθνείς θεματικές οργανώσεις. Να πούμε ότι είχαμε και μια μεγάλη ομάδα 10 ατόμων από την Κύπρο μας, από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, όπου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους Κύπρους ευρωβουλευτές μας, τον κύριο Λουκά Φουρλά και τον κύριο Κώστα Μαυρίδη, τους οποίους και ευχαριστούμε. Και σταθήκαμε και πάρα πολύ τυχεροί ως ομάδα, διότι μπήκαμε στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Φαινόμενο που μας είπαν ότι είναι λίγο σπάνιο. Το πρόγραμμα 25% που έτρεχε στη χώρα μας από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διεκδικεί μάλιστα την πανευρωπαϊκή πρωτιά για το βραβείο Καρλομάγνου. Σχετικά με τα αποτελέσματα του 25%, έχουμε δημιουργήσει δύο οδηγούς, οι οποίοι, στον έναν, τους οποίους μπορείτε να βρείτε φυσικά διαδικτυακά. Ο ένας εξηγεί την διαδικασία και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τους εταίρους μας για να έχουμε τα αποτελέσματα και ο δεύτερος, ο πιο πρόσφατος δηλαδή, έχει μέσα τις θεματικές τις οποίες έχουμε καταλήξει και τις οποίες αποτελούν πλέον τη θέση μας σε ό,τι αφορά το μέλλον και το όραμα που έχουμε για την Ευρώπη. Έτσι, συνοπτικά, να πούμε ότι αφορούν στην κλιματική αλλαγή και στις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, στην αγορά εργασίας και φυσικά στην επαμοιβή πρακτική άσκηση, στην εκπαίδευση και στην ψηφιακή μετάβαση, διότι μια πρόσφατη μελέτη του Eurostat μας έδειξε ότι ένα 8% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επομένως, στόχος είναι τα επόμενα χρόνια οι ψηφιακές πλατφόρμες και γενικότερα η ψηφιακή μετάβαση και ο ψηφιακός κόσμος να καταστεί συμπεριληπτικός και ένας χώρος ασφαλής για όλες και όλους. Και βεβαίως η ευρωπαϊκή δημοκρατία και οι ευρωπαϊκές αξίες, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας, αλλά βεβαίως και η ψήφος των νέων ανθρώπων από τα 16. Ποιο είναι τώρα το επόμενο βήμα? Πλέον στα χέρια τους οι εταίροι μας, αλλά και όχι μόνο, έχουμε αυτά τα ευρήματα, τα οποία μπορούν να είναι η χάρτα μας σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για την νεολαία και ευρύτερα τα επόμενα χρόνια. Άρα και στόχος μας ως Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, αλλά πάντα σε συνεργασία και με τις οργανώσεις μέλη μας, είναι να προσπαθήσουμε και να πιέσουμε όσο περισσότερο γίνεται αυτές οι προτάσεις να υλοποιηθούν σε πολιτικές για την νεολαία. Η τελική έκθεση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης εστιάζει σε 49 προτάσεις για μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση όσων οι πολίτες οραματίζονται. Μακάρι έτσι το όραμα να γίνει μια πραγματικότητα μελλοντικά. Φιλάκια.